Πάμε στο θέμα της ημέρας, κατά τη γνώμη μου. Ποιο είναι? Τι τρέχει με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Σταν. Τι τρέχει κάτι. Το έχει θέμα σήμερα ο Νόσος Γουμενίδης στο blog του, στο Gossip TV. Ότι εδώ και τρεις μήνες στο Gossip TV. Ναι, πες το θέμα. Το θέμα είναι ότι κάτι παίζει μεταξύ τους και ότι είναι ζευγάρι, λέει ο Γουμενίδης. Δεν παίζει αυτό. Ούτε το ξέρεις εσύ, δεν παίζει. Ξέρω τη Μαρία. Δεν είμαι στο βρακί της, αλλά νομίζω ότι... Λοιπόν, εδώ είμαι κι εγώ εκεί. Είναι στο βρακί της, είναι στο βρακί της. Είμαστε... Φάση και αντιφάσκηση. Είμαστε 6-7 άτομα στη φωτό. Στο βρακί της. Πού είσαι. Έλα ρε, τι βρακί είναι αυτό, κρυφτικό. Είμαστε σε μια θεατρική που πήγαμε πριν μήνες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί βρακί της, πώς μας ενδιαφέρει. Σε αυτό που έκανε ο Αντίνος Αλμπάνης, σε ένα ωραίο Δευτέρες Τρίτες. Το Luis Revival, λέγονταν. Λοιπόν, και έχουμε πάει στο καμαρίνι και έχουμε βάλει μια φωτογραφία κτλ. Ο Σταν τη γουστάρει τη Ηλιάκη, γιατί έχω έτσι ακούσει από εδώ και από εκεί ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον του καλλιτέχνη. Ξέρω ότι τη συμπαθεί πάρα πολύ. Όχι, δεν είπα τη συμπαθεί. Αν, δεν μπορώ να αν τη γουστάρει σαν γυναίκα. Τώρα. Εσύ τώρα ξαφνικά που πετάγεσαι από το πουθενά. Γιατί? Όχι, που δεν έχει συντάκτρια. Όχι, που δεν έχει συντάκτρια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τσάι και συμπάθεια, τι σημαίνει συμπαθία, ρε Γιώργαντα. Τέλο πάντων, μπορεί και να μην γουστάρει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ζευγάρι. Εγώ αυτό ξέρω. Όχι, δεν είμαι σίγουρο. Αλλά νομίζω. Ξέρω εγώ τι κάνει στο βράδυ και είμαστε κάθε μέρα μαζί. Είστε σίγουρος που δεν είμαι στα βρακιά, αλλά εμείς δεν είμαστε φίλοι. Α, το λες δημόσια. Μα είμαστε φίλοι. Γνωριζόμαστε τρεις μήνες. Δεν είμαστε φίλοι. Η λέξη φίλοι δεν είναι, παιδιά. Συγγνώμη, με συγχωρείτε τώρα. Η λέξη φίλοι δεν είναι. Εγώ δεν τοποθετούμε επί του θέματος. Δεν στέκει και νομικά. Ξέρει σας. Εγώ δεν τοποθετούμε επί του θέματος, γιατί, γιατί παρεξηγείται η Ηλιάκη άμα από κάτι κάνω πλάκα. Ενώ μόλις κάνω πλάκα δεν παρεξηγούνται, η Ηλιάκη παρεξηγείται. Δεν παρεξηγείται, μωρέ. Μπορεί να στεναχωριέται γιατί μπορεί να είναι μόνη η κοπέλα. Εντάξει, πάντως ωραίο ζευγάρι θα ήταν. Είναι ωραίο ζευγάρι. Ο Στάρ είναι ομορφόπεδο. Αντιπαριώτης. Η Μαρία δεν τον θέλει. Έχει μάνα, το έχει ωραία ταβέρνα στην Πάρο. Το ξέρει και η Μπαρμπαρίγου. Είναι τον αγαπημένο. Ναι, την Πάρο. Μήπω τα έχει με το Στάνι που τον ξέρει εσύ. Ο Θεέ μου. Το Στάνι. Έχει δεσμό. Με ποια. Δεν λέμε με ποια. Αφού την εμώ. Δεν το πιστεύω. Έχει δεσμό με Παριανή. Με σκάνδαλο. Με ποια. Δεν είναι Παριανή, αλλά έχει δεσμό. Α, έχει δεσμό. Έχει δεσμό, Σταν, κορίτσια. Δεν πιστεύω να λιάκι το πρόσωπο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Ψήφωση η Ηλιάκη πάλι, Γιώργα Ντάρπατη. Παιδιά, να σα πω κάτι. Μπορώ να πω κάτι, ναι. Προφανώς δεν παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή που είστε εδώ. Μίλησε προχτές. Είπε ότι χώρισε. Χώρισε. Χώρισε όμως με την προηγούμενη και με την επόμενη. Λες να είναι το ομοιραίο πρόσωπο, Ηλιάκη. Το παιδιά, η Ηλιάκη είναι το τρίτο πρόσωπο. Δεν το πιστεύω, Μαρία. Αυτή είναι η είδηση, Γιώργαντα. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας την έδωσε το πρωί και μας είπες να μην πούμε ότι μας το πες εσύ. Μισιώτησε αυτός, φουρτουνιασμένη αυτή. Παιδιά, στη σύσκεψη που έγινε το πρωί, μαζί ο Γιωργαντάς, να μην πούμε ότι το είπε αυτός. Καλό βράδυ στον κόσμο. Παιδιά, εγώ φεύγω για Σύρο. Έχει 3 ώρα ο πλάνος, δεν έχει. Το Λιάγκα Στράβελ δίνει σήμερα στις 3. Φιλιά πολλά, έχω γράψει εδώ, bye. Goodbye. Αλλά και παλιά και δεν φαίνεται. Για πάμε παρακάτω. Χριστέ μου. Κλείνω το κινητό με Μαριλιάκη. Α, έχουμε την Ελένη, τη Μενεγάκη. Α, καλώς σε παίρνει ο πατέρας του τηλέφωνο, αν δεν σε βλέπει στην εκπομπή. Βασικά σε βλέπει ο πατέρας στην εκπομπή. Και τα δύο. Όταν δεν είναι σε δουλειά και τα λοιπά. Αν καμιά φορά δεν σε δει πουθενά, σε παίρνει τηλέφωνο. Ναι, με παίρνει. Ωραία. Της έβαλε χέρι της Μενεγάκη, η μάνα της. Καλά της έκανε. Γιατί δεν την είδε σε μία στήλη. Γιατί είναι και μάνατζερ η κυρία Ζέτα. Για δείτε τι της είπε. Άλατος. Ναι. Α, στην εκπομπή.